Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν σοβαρές υποψίες ότι η Amazon προσπαθεί να κατασκοπεύσει τους εργαζομένους της. Όλα ξεκίνησαν με μια διαφήμιση εργασίας που καλούσε δύο αναλυτές πληροφοριών να παρακολουθήσουν διάφορες απειλές για την Amazon συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης εργασίας. Η Συνδικαλιστική Ένωση έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας έρευνα. Δεν μπορούν να κατασκοπεύουν εργαζομένους και άλλα μέρη της κοινωνίας μας. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν πραγματικά την Amazon και να δουν τι κάνουν στην πραγματικότητα και πώς μπορούμε να το σταματήσουμε. Στην Ευρώπη έχουμε το GDPR, έχουμε δικαιώματα προστασίας δεδομένων και απορρίτου και πρέπει να τηρηθούν. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διερευνήσουμε. Δύο παράγραφοι αυτής της αγγελίας έδωσαν το σήμα. Πρώτον, αναζητούσε έναν αναλυτή που μιλάει άπτεστα γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών και των ισπανικών, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να παρακολουθούνται οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Δεύτερον, ως μελλοντικοί κίνδυνοι αναφέρονται όλοι μαζί: πολιτικές πρωτοβουλίες, τρομοκρατία και οργανωμένη εργασία. Μία ομάδα 37 ευρωβουλευτών έγραψε στον επικεφαλής της Amazon, Jeff Bezos, απαιτώντας πληροφορίες. Εκπληκτικό είναι ότι βάζουν στην ίδια φράση για παρακολούθηση πολιτικούς ηγέτες, εργαζόμενους και τρομοκράτες. Όλα αυτά τα έθεταν στην ίδια πρόταση. Έτσι, αν κάποιος θεωρεί ότι το να είσαι πολιτικός ηγέτης ή τρομοκράτης είναι το ίδιο πράγμα με το να είσαι συνδικαλιστής ή να είσαι τρομοκράτης, είναι συγκλονιστικό. Στο μεταξύ, η Amazon διέγραψε την αγγελία. Και σε απάντηση στο ερώτημα του Euronews υποστηρίζει ότι η περιγραφή του ρόλου για τη θέση εργασίας δεν ήταν ακριβής και εκτότε διορθώθηκε. Η εταιρεία λέει επίσης ότι δεν κατασκοπεύουν και προσπαθούν μόνο να κατανοήσουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Πέρα από αυτή τη διαμάχη, τα συνδικάτα και οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Amazon. Η ευρωβουλευτής Λεϊλά Σαΐμπι συλλέγει πληροφορίες και μαρτυρίες εδώ και μήνες. Κάθε φορά μου έλεγαν το ίδιο πράγμα και ιδιαίτερα σε ποιο βαθμό υπήρχε μια οργάνωση εργασίας στην Amazon. Είδαμε ότι υπάρχει επιθυμία της Amazon να αποτρέψει οποιαδήποτε συλλογική οργάνωση των εργαζομένων. Και τα σωματεία ανησυχούν επίσης για τη δεσπόζουσα θέση της Αμερικανικής Πολυεθνικής Εταιρείας στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου. Βασικά βλέπουμε μία όθηση της Amazon προς μία κατάσταση όπου κανείς δεν μπορεί να πληρώσει δίκαιους μισθούς. Επειδή η Amazon είναι τόσο ανταγωνιστική και τόσο ισχυρή, πρέπει να σταματήσει αυτό. Τα συνδικάτα καλούν την Κομισιόν να λάβει όλα αυτά υπόψη κατά την εκπόνηση του νέου κανονισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το λεγόμενο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που θα παρουσιαστεί το Δεκέμβριο.